CPS ή να είσαι άλλη σχέση. Ναι. Ωραία. Και πάντοτε οι κλασικές αναφορές. Ανάμορφο, ε. Ναι. Ε, παντού. Εδώ είναι, έρχονται μέσα, make no mistake, this is Greece. Και έχουμε και την οικοτεχνική υποδομή να μπορούμε να κάνουμε παρουσιάσεις, να κάνουμε προβολές με PowerPoint, να μπορούμε να δείχνουμε αυτά που θέλουμε ως γραφειοτύπου, να φιλοξενούμε και τις υπηρεσίες εδώ, αν θέλουν να κάνουν κάποια παρουσίαση. Μπαίνω μπροστά σου για λίγο. Οκ, εκεί. Ωραία. Sorry. Εδώ το βασίλειο είναι σίγουρο. Α, μήπως το γύρω ξανά. Μέσα τα. Ναι. Σας βλέπω. Μου λέγανε ότι είστε κοτσονάτος, δεν περίμενα τόσο πολύ. Okay. Κάτι έχουν τα μάτια σας. Κάτι έχουμε... Βλέπω μια χαρά ακόμα. Να σε καλά. Είναι πολύ σαφή. Θα τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία έχει παραταθεί πολύ. Προκαλεί και άλλες επιπτώσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Σου λέω, είναι καλό σημάδι. Καλό σημάδι, κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι η Ελλάδα έχει δείξει ότι είναι αξιόπιστος συνομιλητής εταίρος και τηρητής των συμφωνηθέντων. Ήρθε η ώρα λοιπόν και η κάθε μεριά του τραπεζιού να τηρήσει όσο έχουμε συμφωνήσει. Πως αν εσύ εκνεκρών θανάτω θάνατον φαγήσας και της έννης μνήμαση ζω. Μπροστά μας και ο κόσμος περιμένει την προσφορά και πιστεύουμε και προσευχόμεθα αυτό το κέντρο εδώ να είναι ένα κέντρο εκπομπής του παγκοσμίου ελληνισμού, που είναι πέρα από κάθε γενναία και κάθε εθνική, κάθε εθνικό περιορισμό και της Ορθοδοξίας, η οποία είναι η βάση μας για να προχωρήσουμε. Αν με επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, να προσθέσω ότι και έχει σημασία, γιατί είμαστε σε ένα κρατικό κέντρο και θυμάμαι κάτι που όλοι οι πρόεδροι των ΗΠΑ, τους οποίους γνώρισα εγώ στις μέρες που είμαι εδώ, δηλαδή Κλίντον, Ομπάμα στις δύο θητείες του και Μπούς στις δύο θητείες του, πάντοτε όταν συναντώμεθα λένε το ίδιο πράγμα, ότι ξέρουμε ότι θα μας μιλήσετε για την Ελλάδα, για το Πατριαρχείο, για την Κύπρο, για τον Ιωκό κλπ. Αλλά εμείς από εσάς θέλουμε να μας δώσετε στην Αμερική τα θέματα και τα προβλήματα που έχει, αυτά τα δύο πολυτιμότατα στοιχεία που έχετε. Τον ελληνισμό που έχει και τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη, τη σοφία και την ορθοδοξία που είναι μια συνέχεια από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα και είναι, είναι η τέλεια θρησκεία του κόσμου. Γενική, κυρία Πρέσβη, κύριε Γενική Πρόξενε, αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε εδώ σε μια στιγμή που, όπως είπατε σεβασμιότατα, είναι στιγμή άνοιξης. Και όχι απλώς στιγμή άνοιξης ημερολογιακά, αλλά και επί της ουσίας για την πατρίδα μας. Η οποία συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή όλες τις προϋποθέσεις για να γυρίσει σελίδα προς ένα νέο κεφάλαιο. Ένα νέο κεφάλαιο που θα αφήνει πίσω του τις δυσκολίες και την ταλαιπωρία την οποία υπέστη η πατρίδα και ο λαός μας, και θα αναδεικνύει την Ελλάδα ξανά ως μια χώρα ισχυρή, μια χώρα που έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει μηνύματα σε όλο τον κόσμο, μια χώρα που έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τις εξελίξεις. Απλώς επειδή μερικά πράγματα δεν ξέρω, δεν τα συνειδητοποιούμε, κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτό που λέμε εδώ στην Αμερική, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη και αμαρτήματα είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά. Take them for granted. Θεωρούμε δεδομένο. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι είμαστε έκτη γενεά στην Αμερική. Okay.